Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι εδώ στο Κώστας Παπαέλληνα, στο Στρόβολο. Δίπλα μου είναι ο Κρίστοφερ Ραζής, ο οποίος έκανε άλλο ένα καλό γεμάτο παιχνίδι. 8 πόντους, 7 assist, 6 rebound σε 33 σχεδόν λεπτά συμμετοχής. Ήσουν ο πρώτος πασέρ της αναμέτρησης. Γενικά όμως είχες τον έλεγχο του Κεραυνού με την απουσία και του Σάιμον Μιχαήλ σε μια νίκη την οποία χαρακτηρίζω επαγγελματική. Ήσασταν συγκεντρωμένοι και πήγατε μέχρι τέλους χωρίς να χάσετε το πάνω χέρι. Είναι αυτή η σωστή ανάγνωση του αγώνα? Εσύ πώς το είδες στο παιχνίδι? Εντάξει, σίγουρα προερχόμασταν από κάποιες εμφανίσεις οι οποίες μας προβλημάτισαν κυρίως για τα εύκολα λάθη που κάναμε στα προηγούμενα παιχνίδια. Οπότε θεωρώ ότι σε αυτό το παιχνίδι έπρεπε πρώτα απ' όλα να ελέγξουμε τον ρυθμό, να προσπαθήσουμε εμείς να βρούμε τις σωστές επιλογές και γενικά να αρχίσουμε να βρίσκουμε τον εαυτό μας, ας το πούμε. Θεωρώ ότι ήταν μια καλή αρχή σήμερα. Το Παραλίμνιο είναι μια πολύ καλή ομάδα, βγάζει μεγάλη ενέργεια. Εντάξει, τους κρατήσαμε στους 60 πόντους. Επιθετικά θεωρώ ότι μπορούμε ακόμα να κάνουμε καλύτερα πράγματα. Αλλά η βάση μας πρέπει να είναι η άμυνα και από εκεί να κερδίζουμε τους αγώνες. Θεωρώ ότι είναι ένα καλό βήμα για τη δύσκολη συνέχεια που έρχεται. Ήσασταν 7 πόντους λιγότερους από το μέσο όρο που δέχεστε ανά αγώνα σήμερα. Πράγματι η άμυνα ήταν το κλειδί σήμερα κατά τη γνώμη σου προς την νίκη? Ναι, θεωρώ πως ναι. Γενικά η ταυτότητα που έχει, ας το πούμε, αναπτύξει ο Κεραυνός τα τελευταία χρόνια είναι η άμυνα και θεωρώ ότι αυτή πρέπει να είναι η ταυτότητά μας και από εκεί να βρίσκουμε ρυθμό για την επίθεση για να κερδίσουμε τους αγώνες. Οι αλλαγές προπονητών στον Κεραυνό είναι σπάνιες. Με τον νέο προπονητή πώς νιώθετε εσείς σε ό,τι αφορά τον τρόπο παιχνιδιού και το πώς προσεγγίζετε τους αγώνες? Εντάξει, σαφώς η κάθε αλλαγή χρειάζεται τον χρόνο της. Προσπαθούμε και εμείς να αφομοιώσουμε ακριβώς αυτό που θέλει ο coach. Είχαμε και την αλλαγή ενός παίχτη, οπότε προσπαθούμε και εμείς να τον μάθουμε, αλλά να μας μάθει και αυτός και να εγκληματιστεί όσο πιο γρήγορα γίνεται στην ομάδα. Εντάξει, δουλεύουμε όπως είπα και πριν πολύ σκληρά στις προπονήσεις και θεωρώ ότι με τον καιρό θα παρουσιάζουμε όλο και καλύτερο πρόσωπο. Το πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό. 3 ομάδες έχουν ξεχωρίσει, αν και όλοι μπορούν να χάσουν κάποια στιγμή από κάποιες άλλες χαμηλότερα. Πόσο αισιόδοξος είσαι για τις πιθανότητες του Κεραυνού να πάει μέχρι τέλους και να πάρει φέτος το πρωτάθλημα, έχοντας πέραν από την Πετρολίνα και τον Αποέλ να έχει πολύ καλή ομάδα φέτος? Εντάξει, κάθε ομάδα θεωρώ έχει τις δικές της πιθανότητες. Θεωρώ ότι τα πάντα κρίνονται στα play-offs, οπότε πρέπει να είμαστε μέχρι τότε να δουλεύουμε, ούτως ώστε όταν έρθει ο καιρός και τα παιχνίδια πραγματικά, ας το πούμε, μετράνε και κρίνονται οι τίτλοι, τότε να παρουσιάσουμε το καλύτερο πρόσωπο, ούτως ώστε να διεκδικήσουμε και εμείς τις πιθανότητες που μας αναλογούν. Ωραία. Κρίστοφερ, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.